Είναι η στιγμή της τραγωδίας. Κάμερα ασφαλείας καταγράφει καρέ-καρέ σκηνές που κόβουν την ανάσα. Το τρένο παίρνει τη στροφή με ηλικιώδη ταχύτητα. Εκτροχιάζεται και προσκρούει στον τοίχο. Ακολουθεί πανικός. Και ρορ, Dios mío! Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δύο από τα βαγόνια έχουν μετατραπεί σε άμορφη μάζα. Βίντεο από κινητό τηλέφωνο αποτυπώνει τις αγωνιώδεις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες. Ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται. Τους 80 έφτασαν οι επιβεβαιωμένοι νεκροί. 95 τραυματίες παραμένουν στο νοσοκομείο. Οι 36 από αυτούς βρίσκονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Υπό έρευνα τέθηκε ο ένας από τους δύο μηχανοδηγούς. Η αμαξοστοιχεία φέρεται να έχει αναπτύξει ταχύτητα 190 χιλιόμετρων, σε ένα σημείο που το όριο είναι μόλις 80 χιλιόμετρα. Το τρένο είχε περάσει από τεχνικό έλεγχο το πρωί της Τετάρτης και δεν είχε διαπιστωθεί κανένα απολύτως πρόβλημα. Η δικαιοσύνη, αλλά και η αρμόδια Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου, διεξάγουν ανεξάρτητες έρευνες για το συμβάν. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος.